προηγούμενης και προσωρινής διευθύντριας, την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών Χρύσας Μαλτέζου και Πασχαλή Κιτρομιλίδη και με την επιστημονική συμβουλή του Αγαμέμνονα Τσελίκα, πρώην προϊστάμενου του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου και του Ικαρού Μαντούβαλου. Μετά την επιτυχία της, η οποία διαπιστώθηκε μέσω της επισκεψιμότητας αλλά και της επίδρασής της στο κοινό και το δημόσιο λόγο, αποφασίστηκε να μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη η επιτυχία οδήγησε το Ίδρυμα στην παράτασή του για λίγους ακόμους μήνες. Μέσα από το πλήθος των σημαντικών τεκμήριων που εκτίθενται, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκει στις συλλογές του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και μέρος τους σε φορείς που συνέβαλαν μέσω του δανεισμού, όπως η Γενάδιος Βιβλιοθήκη, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ιωνάσιος, το Μουσείο Μπενάκη, η Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας, συντέρθηκε ένα συνεκτικό αφήγημα με αντικείμενο μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες των Ελληνοορθόδοξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτή που αφορά την παιδεία. Στους διαδρόμους της έκθεσης, ο επισκέπτης είναι σαν να περιηγείται σε αιώνες σκοτεινούς μεν, που όμως φωτίζονται από κείμενα, χειρόγραφα και έντυπα, λόγο και εικόνα, μουσική, στοχασμό αλλά και πράξη. Αυτή η τελευταία είναι που εντυπωσιάζει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα γραφέων, αντιγραφέων, δασκάλων, μαθητών, επιμελητών, μεταφραστών, τυπογράφων αλλά και χορηγών, εμπόρων, αξιωματούχων, κληρικών και εκατοντάδων συνδρομητών αργότερα που συνέβαλαν όπως μπορούσε ο καθένας στην εκδοτική και γενικότερα εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στα τεκμήρια αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές επιδιώξεις των ανθρώπων, οι ανάγκες που θέλουν να καλύψουν, οι πραγματικότητες που θέλουν να δημιουργήσουν, αλλά και οι μετακινήσεις τους, τα δίκτυα που συστήνουν, οι υλικές προϋποθέσεις και διαστάσεις της δραστηριότητας πολλών ανθρώπων συσσωματωμένων σε κοινότητες, πραγματικές ή και φαντασιακές. Σήμερα, με την παράλληλη αυτή εκδήλωση, μια επιστημονική ημερίδα, επιχειρούμε να συζητήσουμε πτυχές αυτής της έντονης δραστηριότητας, το θεσμικό πλαίσιο, τη θέση και χρήση της γλώσσας ή των γλωσσών. Περιπτώσεις σχολείων και δασκάλων, τα κείμενα και τα βιβλία και τις αλληλεπιτράσεις με τις εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντίστοιχες διαδικασίες. Στην κεντρική ομιλία, ζητήματα όπως τα μεθοδολογικά δίπολα νεωτερικότητας παράδοσης αναδιαπραγματεύονται υπό το πρίσμα των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών διεργασιών, ιδιαίτερα του 18ου αιώνα. Το ζήτημα της παιδείας των Ελληνοορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είναι λήξαν. Ιδεολογήματα από τη μια, τεκμήρια από την άλλη, επιθυμίες και νέα στοιχεία έρχονται ακόμη σε διάλογο και σήμερα θα δούμε ομιλίες μεταξύ τους σε διάλογο, κάποτε και σε σύγκρουση, όπως παραδείγματος χάρη με την περίφημη ιστορία του κρυφού σχολιού. Σήμερα θα επιδιώξουμε να υπομνηματίσουμε την έκθεση με ορισμένες ακόμη πτυχές της ιστορίας και της ιστοριογραφίας της παιδείας των Ελληνοορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ελπίζουμε στο τέλος της βραδιάς περισσότερο να σας έχουν γεννηθεί ερωτήματα παρά να σας επιβεβαιωθούν βεβαιότητες. Δύο σημειώσεις. Κρατήστε τις ερωτήσεις σας μετά τις ομιλίες, αλλά για το τέλος της κάθε συνεδρίας, πριν το διάλειμμα δηλαδή. Και δεύτερον, μια θερμή παράκληση. Τα κινητά στο αθόρυβο, αν μπορείτε, γιατί θα έχουμε. Είναι μικρός ο χώρος και θα ακούγονται πολύ έντονα. Καλώς το βήμα λοιπόν του πρώτου ομιλητή της βραδιάς. Την κυρία Σοφία Ηλιάδου. Είναι καθηγήτρια νέας ελληνικής ιστορίας και ιστορίας της εκπαίδευσης στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Απιθύτα. Η διδακτορική της διατριβής στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη είχε τον τίτλο «Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης στις εκκλησιαστικές επαρχίες Κοζάνης, Ισανίου, Καστοριάς και Μογλενών» κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, είναι η ελληνική ιστορία με έμφαση στο μακεδονικό ζήτημα, το μικρασιατικό ζήτημα, η ιστορία του Πόντου και η περίοδος της κατοχής και της αντίστασης με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης, η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική ιστορία του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία, την Οθωμανική περίοδο και την περίοδο των φιλελευθέρων. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες εργασίες και μονογραφίες, θα τα δείτε πιο αναλυτικά στο πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας. Το θέμα της ομιλίας της απόψε είναι «Παιδεία και πτωχία παροιμήν, η εκπαίδευση του Ρουμ Μιλέτ στα Ελληνοορθόδοξα σχολεία του Οθωμανικού Συγκειμένου, 1452-1953-1922». Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρουσία σας και όσους μας ακούνε. Ξεκινάω με τον τίτλο της εργασίας που σχετίζεται με την παιδεία, την περίοδο, την ελληνική παιδεία, την ελληνοορθόδοξη παιδεία, την περίοδο του Οθωμανικού Συγκείμενου. Ο τίτλος της εισήγησης λαμβάνεται από το ομώνυμο πόνημα του Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος ήταν ο Φικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το συγκεκριμένο πόνημα εκδόθηκε το 1893 από τον νεολόγο της Κωνσταντινούπολης. Η παρούσα μελέτη είναι αυτή η οποία πραγματεύεται αυτήν την εκπαίδευση που διαμορφώνεται, την ελληνοορθόδοξη εκπαίδευση, και κυρίως θέλω να εστιάσω σε δύο ερμηνευτικά παραδείγματα, ιστοριογραφικά ερμηνευτικά παραδείγματα. Στο παραδοσιακό,
και τον νεωτερικό παράδειγμα. Το παραδοσιακό ιστοριογραφικό παράδειγμα υποστασιοποιεί το ορθόδοξο Μιλέτ, αφού τοποθετεί τη γένεσή του αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν ο Σουλτάνος παρέδωσε στον Πατριάρχη, τον Γενάδιο Ισχολάριο, τα βεράτια, τα προνόμια. Αντίθετα, σύμφωνα με την νεωτερική προσέγγιση, η γένεση του Μιλέτ είναι προϊόν των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, όταν στο πλαίσιο του Τανζιμάτ δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την στήριξη και την παιδευτική συγκρότηση των μη μουσουλμάνων και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε η ελληνοορθόδοξη κοινότητα χάρη στους εθνικούς κανονισμούς και τον θεμελιώδη κανονισμό του Πατριαρχείου και επίσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανδρώθηκε και ο νεοελληνικός εθνικισμός. Το πώς αυτά τα δύο ερμηνευτικά παραδείγματα επηρεάζουν τον τρόπο προσέγγισης του θέματος, αν θέλετε το συζητάμε στη συνέχεια. Προχωράω στους αιώνες, στο πλαίσιο των οποίων ξεκίνησε αυτή η παράδοση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Γεδεών, μιλάω για τον 15ο και 16ο αιώνα, σύμφωνα με τον Γεδεών, το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των πηγών του 15ου και του 16ου αιώνα είναι κυρίως ο χειρόγραφος χαρακτήρας τους και κατά δεύτερο λόγο η εξέβρεση των πληροφοριών εξαιτίας αυτού είναι δυσχερής, ενώ επίσης έχουμε και πληροφορίες οι οποίες οφείλονται σε ιστορικούς του 19ου αιώνα, οι οποίοι ανατρέχουν στο παρελθόν και καταγράφουν ακριβώς διάφορα δεδομένα, αν και εντοπίζουν ένα πολιτισμικό κενό ανάμεσα στον 16ο και τον 17ο αιώνα. Για παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρονται ο Ματθαίος Παρανίκας, ο Νικόλαος Σοφιανός, ο Μανουήλ Γεδεών. Τα σχολεία τώρα που λειτουργούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ταξινομούνται ως εξής. Έχουμε τα μαθήματα κατοίκων που συνεχίζουν το βυζαντινό πρότυπο, τα σχολεία των μοναστηρίων. Εστιάζομαι κυρίως στην εκπαίδευση στις βυζαντινές μονές του Πόντου, οι οποίες συνέχιζαν να λειτουργούν και επομένως μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχαμε γραμματοδιδασκαλία να συστήνονται και να δημιουργούνται κύκλοι λογίων, κληρικών καταρχήν και λαϊκών στη συνέχεια. Τα σχολεία των κοινών γραμμάτων που άρχισαν να συγκροτούνται και από τα οποία αποφυτούσαν κυρίως ιερείς και δάσκαλοι για τη λειτουργία, για να διασφαλιστεί η λειτουργία της Εκκλησίας, η οποία ήταν δεδομένη ήδη αμέσως μετά την άλωση. Όσον αφορά τα δευτεροβάθμια σχολεία, έχουμε, ειδικότερα ο Γεδεών αναφέρεται στην ύπαρξη των σχολείων το 15ο και το 16ο αιώνα και το αποδίδει κυρίως στα κείμενά του στην θεόθεν τεταγμένη φημάς κοσμική εξουσία των ευκλεών διαδόχων του οξύνος Πορθητού. Φυσικά κάνει και μία αναγωγή στον Βιλεμέν, ο οποίος γράφει γύρω από αυτό. Όταν αργότερα ιδρύεται το κτίριο το συγκεκριμένο, είναι το νεότερο κτίριο της Πατριαρχικής Σχολής, το οποίο ακολουθούσε τις μεταβάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον ένα χώρο στον άλλον. Η ίδρυση ενός ανώτερου σχολείου της Πατριαρχικής Σχολής, ένα χρόνο μετά την άλωση, δηλαδή το 1454, ήταν και αυτό μέρος των προνομίων της Εκκλησίας, η οποία έπρεπε να λειτουργεί και να προετοιμάζει ανώτερους κληρικούς για θέσεις Μητροπολιτών, Πατριαρχών του Οικουμενικού Θρόνου, ακόμα και μακροπρόθεσμα καθηγητών των ανώτερων σχολών. Την ίδιες πληροφορίες έχουμε και από το λόγιο του 19ου επίσης, τον Ματθαίο Παρανίκα, ο οποίος στο σχεδίασμα περί της καταστάσεως των ελληνικών γραμμάτων από τις αλώσεις Κωνσταντινούπολης μέχρι τα σαρχά της Ενεστώσης 100 ετηρίδους, που εκτίθεται το 1867, αναφέρεται στη φωτιά που χάρη στην ενέργεια της Εκκλησίας άρχισε να καίει και είναι αδύνατο πλέον να σβηστεί. Το 1593, ένας άλλος λόγιος, ο Κωνσταντίνος Σάθας, στο βιογραφικό του σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ηρεμίου του Β', αναφέρει ότι ο Πατριάρχης Ηρεμίας Β', ο οποίος φοιτούσε στην Πατριαρχική Σχολή και την Πατριάρχη για να αποκτήσει δυνατότητες να επιμένει την Εκκλησία, είναι αυτός ο οποίος έκανε τη σύνοδο των Μητροπολιτών στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τους Μητροπολίτες να στηρίξουν τα θεία και ιερά γράμματα. Έτσι συγκροτούνται
μέσα σε αυτό το πλαίσιο και τα σχολεία των κοινών γραμμάτων, ενώ η στοιχειώδης εκπαίδευση αποκεντρώνεται και γίνεται πια ευθύνη των τοπικών Μητροπολιτών. Περνάμε στα σχολεία που θα λειτουργήσουν το 17ο αιώνα. Ταξινομία πάλι περιλαμβάνει τα σχολεία των κοινών γραμμάτων. Έχουμε τη συνέχεια της διαδικασίας που εγγενιάστηκε τον 16ο αιώνα. Η Πατριαρχική Σχολή επανιδρύεται από τον Μανολάκη τον Καστοριανό το 1661 και επίσης έχουμε και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας που ιδρύεται από τον Σεβαστό Κιμηνίτη, για το οποίο θα πούμε λίγα πράγματα. Το 1682-83 ιδρύεται. Επίσης, αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε μια ενιαία εκπαίδευση. Διαθέτουμε γραπτές πηγές όμως, οι οποίες αποδεικνύουν την ύπαρξη των δομών αυτών και τη σταδιακή συγκρότηση μιας ελληνοορθόδοξαστικής τάξης. Σε ό,τι αφορά πια το φροντιστήριο Τραπεζούντας, ο Σεβαστός Κιμηνίτης καλείται από το τέως διευθυντής της Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, καλείται να μεταβεί στο Πόντο να ιδρύσει σχολείο στην Τραπεζούντα, το οποίο θα προσπαθήσει να προφυλάξει από τον προσιλητισμό που επιχειρούσαν οι μισιονάριοι. Το σχολείο έχει πατριαρχικά πρότυπα, την Πατριαρχική Σχολή, αλλά στην ουσία, από το 1688, επειδή υπάρχει ανεπάρκεια πόρων, θα γίνει ένα γεμονικό σχολείο και θα μπορέσει να λειτουργήσει με επιχορηγίες των παροδουνάβιων ηγεμόνων και μάλιστα με χρυσόβουλα καθορίζεται το ποσό των πληρωμών, όπως μας το διασώζει ο Επαμεινώντας Κυριακίδης. Για τον 17ο το κτίριο του φροντιστηρίου, βέβαια των αρχών του 20ου αιώνα, όσον αφορά τα διδακτικά εγχειρίδια για τον 17ο αιώνα, ο Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος αρθρογραφεί και στην Εκκλησιαστική Αλήθεια και εκδίδει έναν τόνο κείμενα, είναι κατηγορηματικός ότι στην Ανατολή δεν έχουμε εκδόσεις βιβλίων από τη μεριά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκείνο όμως που εμφαίνεται και μάλλον τεκμηριώνεται είναι ότι κυκλοφορούν, επειδή λειτουργούν σχολεία, κυκλοφορούν χειρόγραφα βιβλία, τα λεγόμενα μαθηματάρια, στα οποία αντιγράφονται τα κείμενα των συγγραφέων και με αυτόν τον τρόπο διακινούνται η αρχαία, η εκκλησιαστική και η θέραθεν παιδεία μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Προχωράμε στον ρόλο του Πατριαρχείου, ο οποίος επαναπροσδιορίζεται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Έχουμε εκδόσεις σιγηλίων. Το πρότυπο φυσικά είναι τα σιγήλια των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Είναι μια πρακτική που υιοθετεί το Πατριαρχείο από τον 17ο αιώνα ως τα μέσα του 19ου. Στοχεύει στον καθορισμό του διοικητικού καθεστώτος των σχολείων. Έχουμε ποικίλα σιγήλια, στα οποία μέσα σε αυτά έχουμε τα ονόματα των ιδρυτών, τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι επιβάλλουν ως προς το καθεστώς του σχολείου, ως προς τα αναλυτικά προγράμματα και επίσης έχουμε το διοικητικό πλαίσιο από ισόβιες διοικητικές επιτροπές συχνά, των οποίων τα καθήκοντα ορίζει ο χορηγός ή διαθέτης. Επίσης, περνάω τώρα στα σχολεία του 18ου, το 18ο, εκτός από τα σχολεία που ήδη λειτουργούσαν, τα υπάρχοντα, έχουμε και σχολεία που ιδρύονται τότε, ανάμεσα σε αυτά, είναι το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου, του 1723 ιδρύεται, η Αθωνιάδα Ακαδημία. Επίσης, έχουμε την περίοδο αυτή, τη συνέχεια των σιγηλίων, το αρχαιότερο έγγραφο σιγήλιο που έχει διασωθεί και επικυρώνει τη σύσταση σχολών, είναι τη σχολή τη Άρτα. Έχουμε επίσης και σιγήλιο το οποίο αναφέρεται στη δίκη τη σχολή τη Μυτιλίνης. Αυτά ανάγονται στον 18ο αιώνα. Και επίσης και το σιγήλιο βιβλιοτικό γράμμα του Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή, που αναφέρεται στη σχολή του Νεοχωρίου τη Κωνσταντινούπολης. Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων. Μετά τις συνθήκες του Κιουτσούκα Ιναρτζή και του Αναλή Καβάκ, η αστική τάξη που δημιουργείται συμβάλλει στην επικράτηση του νεολικού διαφωτισμού. Η αστική τάξη είτε στη διασπορά είτε στο ιστορικό της αυτοκρατορίας, αλληλεπιδρά, της ασκεί ιδιαίτερη γοητεία το κήρυγμα περί εθνικής χειραφέτησης, αλλά και η αναγωγή στην αρχαιότητα, η οποία είναι βασική συνιστόσα του διαφωτισμού και αγωνίζεται για την επέκταση των γραμμάτων και την ίδρυση των σχολείων. Οι δάσκαλοι την συγκεκριμένη περίοδο είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιούν έντυπα βιβλία
εφόσον ο χορηγός, το σχολείο ή η κοινότητα που συγκροτείται σταδιακά έχει την οικονομική επιφάνεια να το επιχορηγήσει, ή έχουμε πάλι τα χειρόγραφα βιβλία που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος, τα γράφει στον πίνακα και αντιγράφουν οι μαθητές στα μαθηματάρια. Τον 19ο αιώνα έχουμε την κυριαρχία των ιδεολογικών προτύπων του διαφωτισμού και επίσης την δημιουργία των προϋποθέσεων, ο διαφωτισμός το φέρνει, και του εθνικισμού, τη διαμόρφωση εντός των κόλπων του Ορθόδοξου Μιλέτ εθνικού πρόσημου και μέσα από τη διαδικασία της εθνικοποίησης, τη συγκρότηση κοινοτήτων, το θεσμικό πλαίσιο των οποίων διέπεται από κανονισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και την ίδια περίοδο έχουμε την περίοδο των Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων, του Τανζιμάτ, όπου ο οικονομικά εξαρτημένος Σουλτάνος από τη Δύση διαμορφώνει μια εκπαιδευτική και πνευματική, παραχωρεί πνευματική και αυτονομία στα μέλη του Μιλέτ. Επίσης, κυρίως τα έγγραφα είναι το Χάτι Χουμαγιούν του 1856 και το προγενέστερο, το Χάτι Σερίφ Γιουλχανέ. Εδώ έχουμε την εκπαίδευση στα πλαίσια των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, να διαμορφώνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς και έτσι οι κοινωνίες να διαμορφώνουν πια συγκεκριμένες επιλογές και να παρεμβαίνουν στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Πάμε στις εκδόσεις τώρα. Την περίοδο αυτή έχουμε τον πολλαπλασιασμό των εκδόσεων του σχολικών εγκυριδίων σε ευρωπαϊκά τυπογραφεία, Βενετία, Βιέννη, Βουδαπέστη, και οι διάφοροι διακεκριμένοι μελετητές είναι αυτοί που αλλάζουν άρδιν την κατάσταση. Και έχουμε και παρεμβάσεις σχετικές για την κατάσταση των γραμμάτων του Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, που λέει ότι οι αρχιερείς έχουν ανεβάσει τη στάθμη της παιδείας. Έχουμε τα κείμενα του Βαρδαλάχου, έχουμε τον Γρηγόριο Παλιουρίτη, ο οποίος επίσης σε κείμενο που γράφει στη Βενετία το 1815, σε βιβλίο Πεκτίδη, στον πρόλογό του, αναφέρεται στην πνευματική πρόοδο που έχει συντελεστεί. Είναι η επιτομή της ιστορίας, έτσι, του συγκεκριμένου λογίου. Εκείνο το οποίο θα κλείσει το θεσμικό πλαίσιο, την ιστορία της εκπαίδευσης, είναι η επανάσταση των Νεοτούρκων. Ο τουρκικός εθνικισμός αναδεικνύεται κυρίαρχος, προωθεί τις διαδικασίες του εξυγχρονισμού και του εκδυτικισμού, αλλά αυτό σημαίνει ότι επαναπροσδιορίζεται πια ο ρόλος του Πατριαρχείου και ο ρόλος της κοινότητας. Στο πλαίσιο, οι κοινότητες μετασχηματίζονται σε πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, οι οποίες προσπαθούν, αγωνίζονται για την επιβίωση στα πλαίσια ενός εκδυτικισμένου προτύπου, για την επιβίωση των ομογενών, των Ελλήνων, στα πλαίσια ενός μηχανισμού και ενός μιας κατάστασης, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Μιλέτ. Τα προνόμια του Πατριαρχείου καταργούνται και σταδιακά οδηγούμαστε σε εκδίωξη το 23 από το συγκεκριμένο χώρο, αφού διαμεσολαβούν και άλλες παράμετροι. Όσον αφορά τώρα το μέχρι το 1890, θα αναφερθώ λίγο στα προγράμματα σπουδών και στη μεθόδο διδασκαλίας. Η κυρίαρχη μέθοδος είναι η μέθοδος του το μοντέλο του Λάνκαστερ, της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Είναι ένας φτηνός τρόπος, πληρώνουν λίγους δασκάλους. Επομένως, οι κοινότητες, το παράδειγμα του Κλεόβολη που γράφει και οδηγό το 1888 της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, επισημαίνεται εδώ, αν και θα υπάρξουν και άλλοι Έλληνες με ανάλογα πρότυπα. Απ' την άλλη, για τη δομή των σχολείων, έχουμε τον Αλέξανδρο τον Ελλάδιο, ο οποίος μας πληροφορεί τα προγράμματα σπουδών. Με βάση τις πηγές, έχουμε ένα σωζόμενο πρόγραμμα του σχολείου των Τρικάλων, μιλάω για το πρωτοβάθμια σχολεία, που αναφέρεται ότι τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του σχολείου ήταν το αλφάβητο, οι πινακίδες ανάγνωσης, η καλλιγραφία, το ψαλτήρι, το ευχολόγιο. Ήταν ένα σχολείο το οποίο, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, καλύπτει τις ανάγκες της Μεγάλης Εκκλησίας. Όσον αφορά τώρα τα δευτεροβάθμια σχολεία, έχουμε τα ελληνικά σχολεία που είναι ο πρωτοβάθμιος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλιώς λέγονται και σχολεία της κυκλοπαιδείας, όταν εμβαθύνουν και σε άλλα δεδομένα. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 3 χρόνια, ενώ το γυμνάσιο άλλα 4. Επομένως, η μέση εκπαίδευση συνολικά είναι 7
έτη. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι στο Γυμνάσιο Επιστήμες, Φιλοσοφία, Θεολογία, Φυσική, Μαθηματικά, οι γλώσσες, αρχαία ελληνικά, λατινικά, και σε ορισμένα εκ των δευτεροβάθμιων ανώτερων σχολείων έχουμε και ξένες γλώσσες, κυρίως τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου συγκροτούνται η Αυθεντική Ακαδημία του Ιασίου και του Βουκουρεστίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια των ξένων γλωσσών. Επίσης, για τα ελληνικά σχολεία, ειδικότερα το πρόγραμμα σπουδών στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας, ξεκινάει από τον Όμηρο, περιλαμβάνει τα δόγματα της φιλοσοφίας, της αρχαίας θεολογίας και ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Στα ελληνικά σχολεία, οι μαθητές διδάσκονται τη συλλογή απόψεων του γνωμών του Εμμανουήλ Χρήσο Λωρά, δάσκαλος της Πατριαρχικής Ακαδημίας, τους μύθους του Ισόπου, τον Βυζαντινό Μυστικισμό και κυρίως την Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα, η οποία κυκλοφορεί χειρόγραφη έως το 1710 που εκδίδεται. Μέχρι τότε όμως περιλαμβάνει αθολογημένα κείμενα της Θήρασθεν και της Εκκλησιαστικής Γραμματείας και χρησιμοποιείται ευρύτατα. Είναι αυτή που καθορίζει το ποιοι από τους αρχαίους συγγραφείς ή τους εκκλησιαστικούς διδάσκονται στα σχολεία, στα μέσα σχολεία της συγκεκριμένης περίοδου και μακροπρόθεσμα διαμορφώνει και τις επιλογές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη συνέχεια. Κυκλοφορεί χειρόγραφη και είναι το κύριο βιβλίο του δασκάλου. Έχουν βρεθεί πολλά μαθηματάρια. Εδώ έχετε την πρώτη έκδοση, προϋπήρξε βέβαια η χειρόγραφη κυκλοφορία, το 1710 από το τυπογραφία της Βενετίας. Όσον αφορά τώρα τα επιμέρους αντικείμενα, έχουμε τους ασματικούς κανόνες, τους γνωστικούς στίχους, τα αποφθέγματα της φιλοσοφίας, τους καθρέφτες των ηγεμόνων, τη χριστιανική ηθική, τα επιστολικά κείμενα. Και από τους αρχαίους έχουμε συγκεκριμένες επιλογές κειμένων και αρχαίων συγγραφέων, κυρίως, ας πούμε, του Ισίωδου, του Όμηρου, της Βίας Παράλληλος του Πλούταρχου. Βέβαια, όλα αυτά είναι επιλογές των δασκάλων, αλλά όταν οι δάσκαλοι κρέμονται από την εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα και τη ανθολογία αυτός, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και μια τάση ομοιογένειας. Όσον αφορά τα ανώτερα σχολεία, ονομάζονται φροντιστήρια ή ακαδημίες. Πολλές φορές παίρνουν τα ονόματα των ιδρυτών τους. Την περίοδο του, αυτό είναι το πρόγραμμα σπουδών στην Τραπεζούντα, όπου ο Σεβαστός Κιμηνίτης κάνει τους τρεις κύκλους. Η πρώτη κλάση είναι η γραμματική, ο πρώτος κύκλος, η δεύτερη είναι τα τελειότερα μαθήματα και στην τρίτη, όταν λέμε τα τελειότερα μαθήματα, εννοούμε τις επιστημονικές γνώσεις, ενώ ο διάδοχός του, ο Νικόδημος, καταφέρνει και κρατάει μόνο την τάξη της γραμματικής. Το πρόγραμμα της Αθωνιάδας Ακαδημίας αναδομείται με τον Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος περιλαμβάνει φυσικά, κλασική φιλολογία, αρχαία και νεότερη φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσική, και η γραμματική που ασκεί ο βοηθός του, ο Παναγιώτης Παλαμάς. Ενώ στην ουσία, όταν πηγαίνουμε στο πρόγραμμα σπουδών επί Βούλγαρη, έχουμε αυτό που ούτως ή άλλως η έκθεσή σας υποστήριξε πολύ ωραία, και κείμενα μεταφρασμένα σχετικά με τα μαθηματικά, τη φυσική και τα λοιπά αρχαίων συγγραφέων, Ευρωπαίων συγγραφέων. Έχουμε όμως και πρωτότυπα κείμενα, όπως η λογική που έγραψε το 1767 ο Βούλγαρης και η οποία στηρίζει την νεωτερική σκέψη. Και επίσης, στα ηγεμονικά ανώτερα ιδρύματα, στις ακαδημίες, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, τα μαθήματα που εισάγονται είναι, είπαμε, και οι ευρωπαϊκές γλώσσες και οι θετικές επιστήμες. Επίσης, στο πρόγραμμα σπουδών της Πατριαρχικής Σχολής έχουμε δύο σιγήλια, του 1663 και του 1691, τα οποία ούτως ή άλλως αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που θα ορίζαμε έτσι τα βυζαντινά πρότυπα που επιβιώνουν, αλλά και τα ρεύματα που επικρατούν του νεοαριστοτελισμού και όλα τα άλλα στην Πατριαρχική Σχολή. Όσον αφορά τα συμπεράσματα, νομίζω ότι το μόνο που έχω να πω είναι ότι η όλη παρατήρηση και παρακολούθηση από πολλές διδακτορικές διατριβές και από πολλά άλλα πονήματα γύρω από την διαδικασία αυτή αναιρούν στην πράξη τον μύθο του κρυφού σχολού. Άμα θέλετε, μπορούμε κάποια στιγμή στη συνέχεια να συζητήσουμε διεξοδικά γι' αυτό, για τις ανάγκες που ο μύθος αυτός υπηρέτησε στα πλαίσια του νεοελληνικού διαφωτισμού αναφορικά με τη συγκρότηση του έθνους κράτους και τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, και το οποίο είναι το ένα μοντέλο της ελληνικής κυρίαρχης ιδεολογίας, ενώ το άλλο είναι σαφέστατα η έννοια της οικουμενικότητας, του οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού που εξέφραζε
το Πατριαρχείο, αλλά συνέχιζε την Βυζαντινή παράδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν άργησα. Την ιστορική διαδρομή, αλλά και την ταξινόμηση και τη θεματοποίηση βιβλίων, προγραμμάτων και θεσμικών εγγράφων που αφορούν την εκπαίδευση, να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Τικτοπούλου. Κυρία Τικτοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα της φιλολογίας του Απιθύτα. Είναι πτυχιούχος νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιταλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης. Είναι διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπήρξε λέκτορας νεοελληνικής γλώσσας στο τμήμα Studi Romanzi της Facoltà di Lingue e Letterature Straniere στο Viterbo. Από το 1997 διδάσκει νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κυρία Τικτοπούλου σχετίζεται και με το ΜΙΕΤ και με δύο άλλους τρόπους ακόμα. Ήταν υπεύθυνη της επανέκδοσης διπλωματικής έκδοσης των Σολωνικών Χειρογράφων, την οποία είχε επιμεληθεί ο Ελλήνος πολίτης. Και είναι επίσης μέλος ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με δημόδιπες κείμενα της περίοδου της τρομοκτήσης τουρκοκρατίας, που σχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελένη Καρατζόλα και την αναπληρώτρια καθηγήτρια πληροφορικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο την Κατερίνα Φρατζή. Καρπός, μερικός ίσως τμηματικός, είναι και το βιβλίο που κρατάει στα χέρια της και εκδόθηκε πρόσφατα από το ΜΙΕΤ. Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον Δημόδη Πεζό και ποιητικό λόγο του 16ου αιώνα, στην εκδοτική των κειμένων, στο έργο του ποιητή Σολομού και τα σύνθετα εκδοτικά ερευνητικά ζητήματα που αυτό παρουσιάζει. Στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό χώρο της επτανησιακής γραμματείας του 19ου αιώνα, με έμφαση τις σχέσεις με την Ιταλική Μητρόπολη και το Αθηναϊκό Κέντρο και στις ψηφιακές φιλολογικές σπουδές. Σήμερα θα μας μιλήσει για τις χρήσεις της δημόδους ελληνικής γλώσσας του 16ου αιώνα, η μαρτυρία των Πεζών κειμένων. Όπως μόλις ακούσαμε, στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η φροντίδα για την εκπαίδευση, που αφορά τους ελληνόφωνους και ελληνοορθόδοξους, εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από την Εκκλησία. Βασικά εγχειρίδια της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι εκκλησιαστικά βιβλία όπως η Οκτώ Ήχος και το Ψαλτήρι, αποβλέποντας κυρίως την κατάρτιση παπάδων και ψαλτών, που να γνωρίζουν στοιχειωδώς να διαβάζουν μεγαλόφωνα και να γράφουν. Όσον αφορά τα ανώτερα γράμματα, τα εγκύκλια, που η διδασκαλία τους φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την ερχόμενη τάξη των εμπόρων από τα μέσα του 17ου κυρίως και μετά, πάντως η γλώσσα γραμματισμού είναι η κλασική Αττική διάλεκτος, η οποία ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό θεωρείται το πρότυπο. Πράγματι, τα μαθηματάρια περιέχουν κυρίως αρχαία ελληνική ποίηση και ρητορική και βασικά βοηθήματα είναι χειρίδια και γραμματικά έργα όπως οι γραμματικές του Κωνσταντίνου Λάσκαρη και του Θεόδωρου Γαζή. Είναι γραμματικές που κυκλοφορούν στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα και αφορούν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Υπάρχει βέβαια μια απόκληση ανάμεσα στη γλώσσα γραμματισμού και στη γλώσσα που μιλάει ο κόσμος εκείνη την περίοδο, στην ομιλουμένη. Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι στην καθημερινότητά τους όχι μόνο οι αμόρφωτοι ή ολιγογράμματοι, αλλά και οι λόγοι χρησιμοποιούσαν μια γλώσσα πιο ζωντανή, προφορική, που ήταν συνέχεια και εξέλιξη της κοινής ελληνιστικής. Ωστόσο, απέφευγαν να τη γράψουν. Μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, τα δείγματα γραπτής γλώσσας που να χρησιμοποιείται ως ομιλουμένη είναι ελάχιστα, τουλάχιστον αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, και είναι κυρίως τα έμετρα λογοτεχνικά κείμενα που συγγενεύουν περισσότερο με την ομιλούμενη γλώσσα. Με δεδομένες βέβαια τις αποκλίσεις των έμετρων κειμένων από την ομιλούμενη, τις οποίες δημιουργούν τις αποκλίσεις το λιγότερο ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος και το έμετρο στοιχείο. Με δεδομένες λοιπόν αυτές τις αποκλίσεις μπορούμε να μιλάμε για λογοτεχνική κοινή των ποιητών. Πάντως, στα τέλη του 15ου, αρχές του 16ου, συντελείται μια πάρα πολύ σημαντική τομή. Πυκνώνει συγγραφή πεζών κειμένων σε γλώσσα δημόδη, που στηρίζεται και αξιοποιεί δηλαδή την καθομιλουμένη, ή ορθότερα, όπως θα ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια, τις καθομιλούμενες ποικιλίες, γιατί στο βαθμό που δεν υπάρχει μια κεντρική διοίκηση, δεν έχουμε μια τυποποιημένη γλώσσα, θα την έχουμε πολύ, πολύ, πολύ αργότερα, αιώνες μετά, αλλά έχουμε διάφορες ομιλούμενες ποικιλίες, που γράφονται πια.
Το φαινόμενο αυτό το πιστοποιούν τα σχετικά τεκμήρια που έχουμε, χειρόγραφα αλλά και έντυπα πεζά κείμενα που αυξάνονται θεαματικά μέσα στο 16ο αιώνα. Δεν πρόκειται μόνο για λογοτεχνικά, για αφηγηματική πεζογραφία όπως λέμε, αλλά κυρίως για κείμενα τα οποία συνήθως αποκαλούμε χρηστικά. Κείμενα πρωτότυπα ή μεταφρασμένα από λογιότερες γλωσσικές μορφές, κείμενα θεολογικά και κοσμικά, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα κείμενα αυτά, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η μελέτη και η παρουσίασή τους για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο, αυτόν τον συγκεντρωτικό τρόπο, ήταν ο στόχος και είναι ο στόχος του τόμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, με τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συνεργαστήκαμε η Ελένη Κακουλίδη Πάνου, η Ελένη Καρατζόλα και εγώ. Για να έχετε μια εικόνα, μόνο ότι το βιβλίο παρουσιάστηκε πριν από κάποιο καιρό, σύντομα λέω ότι ο τόμος έχει μια εκτενή εισαγωγή, έχει 250 αποσπάσματα πεζών κειμένων οργανωμένα σε 11 ενότητες, με επιμέρους εισαγωγικά σημειώματα, ενώ το σώμα των κειμένων συνοδεύεται από εργοβιογραφικά σημειώματα των επώνυμων συγγραφέων μεταφραστών, αναλυτικό γλωσσάρι, κατάλογο των πηγών, βιβλιογραφία και ευρετήριο κυρίων ονομάτων. Με βάση λοιπόν κυρίως αυτόν τον τόμο και τα πεζά κείμενα που περιέχει, θα αναφερθώ στη συνέχεια στις χρήσεις της δημόδους ελληνικής γλώσσας των 16ου, με έμφαση σε κάποιες όψεις της καθημερινής ζωής, φαίνεται ίσως από εδώ, και της παιδείας, που είναι άλλωστε και το βασικό θέμα της σημερινής συνάντησης. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για να ξαναδούμε λίγο το εύρος των κειμένων, έτσι όπως το κατηγοριοποίησαμε. Κείμενα θεολογικά, διδακτικά, αφηγηματικά, φιλολογικά, ιστορικά και χρονογραφικά, ταξιδιωτικά, επιστημονικά, η επιστήμη της εποχής, μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ονειροκρίτες, αυτή είναι η προσέγγιση, τότε νομικά κείμενα, έγγραφα και επιστολές. Εύρος το οποίο φαίνεται καλύτερα, αν αρχίσουμε να βλέπουμε τις επιμέρους ιδεολογικές κατηγοριοποίησεις στο εσωτερικό κάθε μίας από τις 11 ενότητες. Χρειάζεται εδώ να διευκρινιστεί η σημασία αυτών των πεζών κειμένων, νομίζω. Αποτελούν μια ασφαλή βάση για τη γνώση μας της γλώσσας της εποχής, πρωτίστως δηλαδή της ομιλουμένης, που αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα τα ερευνητικά, στο βαθμό που δεν έχουμε άλλον τρόπο να προσεγγίσουμε την ομιλούμενη εκείνων των εποχών. Σε αντίθεση λοιπόν με τα έμετρα και τα λογοτεχνικά πεζά, τα μη λογοτεχνικά πεζά συνδέονται αμεσότερα με διάφορες εκφάσεις της καθημερινότητας και των αναγκών επικοινωνίας που η καθημερινότητα δημιουργεί. Και έτσι βρίσκονται πιο κοντά στην ομιλουμένη. Μάλιστα, κάποιες κατηγορίες κειμένων προσφέρονται πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες στην ανασυγκρότηση αυτής της ομιλουμένης, επειδή μπορεί κανείς να ανιχνεύσει σχεδόν θραύσματα προφορικού λόγου ή επειδή μπορεί και να τα χρονολογήσει με ασφάλεια. Και τέτοια κατηγορία αποτελούν τα νοταριακά έγγραφα. Μπορούμε να πάμε και πίσω. Δεν πειράζει. Τα νοταριακά έγγραφα, που είναι μια κατηγορία, βλέπετε στο τέλος, και ειδικότερα οι διαθήκες, αλλά και οι επιστολές ή αυτόγραφα σχόλια στα περιθώρια του χαρτιού, τα λεγόμενα μαριτινάλια. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια μικρά παραδείγματα αργότερα. Μια δεύτερη αναγκαία διευκρίνηση αφορά στο γιατί η πύκνωση αυτών των πεζών κειμένων σε δημόδη γλώσσα συμβαίνει τώρα, δηλαδή στα τέλη του 15ου, αρχές του 16ου αιώνα. Και γιατί ενώ μέχρι τότε μιλιέται, δεν γράφεται. Το φαινόμενο, πρέπει να πούμε, παρατηρείται όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον ευρωπαϊκό. Και η ελληνική περίπτωση συνδέεται ακριβώς με την ευρωπαϊκή. Σύντομα θα αναφέρω τους λόγους εδώ. Όσο και να μας ξενίζει, πρόκειται για την ανάδυση των εθνικών μοναρχιών, ένα πρώτο είδος εθνικισμού, ένας πρωτοεθνικισμός σε αυτή την πρώιμη περίοδο, διαφορετικός από τον μετέπειτα γνωστό ευρωπαϊκό εθνικισμό του 19ου αιώνα. Και ζητούμενο βέβαια είναι και η γλωσσική ενοποίηση. Άρα οι μοναρχίες αυτές διοικητικά θέλουν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο και θα χρησιμοποιήσουν, θα δώσουν έμφαση στις ομιλούμενες γλώσσες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο ουμανισμός.
Ουμανισμός ξέρουμε ότι παραδοσιακά στρέφεται στις γλώσσες, στην αρχαία ελληνική, τη λατινική, στις πηγές, έτσι. Συγχρόνως όμως ενδιαφέρεται και για την εκοσμίκευση της γνώσης. Και έτσι μέσα από αυτήν περνάει στις λογοτεχνίες, στη φιλοσοφία και περνάει και στις λογοτεχνίες που γράφονται στις νέες γλώσσες, στις γλώσσες που είναι στις, γλώσσες, στις ομιλούμενες, στις λογοτεχνίες που γράφονται στις ομιλούμενες γλώσσες. Και μάλιστα αυτό το ενδιαφέρον είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινάει από τους ίδιους τους λόγιους. Κάποιοι λόγοι ακόμα είναι θρησκευτικοί στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση. Έτσι. Η επιστροφή στις πηγές για να δούμε το πραγματικό γράμμα το θεϊκό θέλει την μελέτη των πηγών και θέλει και να επιτρέψει στον κόσμο να διαβάσει και ο ίδιος από πρώτο χέρι τα κείμενα αυτά. Έτσι ξεκινούν οι πρώτες μεταφράσεις. Ο Λούθρος, ας πούμε, μεταφράζει τη βίβλο από τα λατινικά στα γερμανικά. Και φυσικά η αντιμεταρρύθμιση θα προσπαθήσει και αυτή, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των καθημερινών ανθρώπων, να διαπαιδαγωγήσει τους πιστούς της. Αντίστοιχα παραδείγματα από την επίσημη Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία δεν έχουμε αυτή την εποχή. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον 17ο αιώνα την ενθάρρυνση του Πατριάρχη κ. Λουλούκαρη για να γίνει η μετάφραση του Μάξιμου Καλλιοπολίτη που υπάρχει σε εκδόσεις του Μιέτ. Δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη μετάφραση, αλλά ένας Κερκυραίος, ο Ενίκιος Καρτάνος, μεταφράζει και διασκευάζει την Παλαιά Τεκενέα Διαθήκη, η οποία τυπώνεται αυτήν την εποχή στη Βενετία το 1536 και διαβάζεται πάρα πολύ και είναι γραμμένη στην ομιλούμενη, σε μια γραπτή γλώσσα που πλησιάζει την ομιλούμενη γλώσσα. Και παράλληλα, στο 16ο αιώνα, γίνονται μεταφράσεις, μεταγλωτήσεις ή απλουστεύσεις ψαλμών, κατηχήσεων, διδαχών, κηρυγμάτων ή και συντάσσονται εξ αρχής σε δημόδη γλώσσα. Για να καταλαβαίνει λοιπόν ο κατώτερος κλήρος, η μοναχή αλλά και η πιστή. Και ένας τέταρτος παράγοντας που θα παίξει ρόλο είναι η τυπογραφία φυσικά. Έχοντας κυριογραφεί ανδρομερώς αυτό το ιστορικοπολιτισμικό υπόβαθρο και τοποθετήσει λίγο την ελληνική περίπτωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού φαινομένου, το οποίο χαρακτηρίζεται πρώτη οικογλωσσική επανάσταση στην Ευρώπη, μπορούμε τώρα να εστιάσουμε σε κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η παιδεία συνδέεται με τη δημόδη γλώσσα, την αναγνώρισή της και τη χρήση της. Η πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση είναι του Νικολάου Σοφιανού και επειδή συνδηλώνει μια συμπληρωματική όψη του ελληνισμού δίπλα σε εκείνη της Οθωμανοκρατίας, έχουμε τους ελληνόφωνους της Βενετοκρατίας. Άρα έτσι συμπληρώνουμε λίγο την εικόνα του ελληνόφωνου κόσμου αυτή την περίοδο. Δίπλα σε εκείνη λοιπόν της Οθωμανοκρατίας ή Βενετοκρατίας, σε άμεση επαφή με την Ιταλία και τη Δύση, αλλά δεν έχει αποκοπεί και από το ανατολικό τμήμα του ελληνισμού. Σοφιανός είναι Κερκυραίος και στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα δραστηριοποιείται στη Βενετία μέσα σε έναν κύκλο ουμανιστών, κάποιους από τους οποίους τους μνημονεύει ο ίδιος στην αφιέρωση εδώ που βλέπουμε. Η αφιέρωση προέρχεται από το κείμενο που αποδίδεται στον Πλούταρχο με τίτλο «Περί παιδαγωγής», λέγεται «Παιδαγωγός». Και στόχος του Σοφιανού είναι να αντιμετωπίσει την απαιδευσία του γένους, άρα βλέπουμε αμέσως το ουμανιστικό περιβάλλον, μεταφράζοντας στην απλή γλώσσα ωφέλιμα κείμενα, όπως αυτό του παιδαγωγού. Διαβάζουμε στην αρχή, στην αφιέρωση, ότι δια την μακράν και πικρωτά την δουλοσύνη, το ημέτρον γένος εξέπεσε και ουδεκάν να θυμάται την προκοπίνου που είχαν οι προγονείς μας, με οποία άφησαν εις όλη την οικουμένη λαμπράν και αθάνατον δόξαν, επειδή λοιπόν συνέβη αυτό, ή θέλησα πολλάκες περί τούτου να συμβουλευθώ και να κοινολογήσω το πράγμα με όσους σοφούς και επεπαιδευμένους και καταληθείας ευγενείς και λείψανα τις αθλίες και... Και αναφέρει μία σειρά λογίων που ακριβώς ανήκουν σε αυτόν τον ουμανιστικό κύκλο που ενδιαφέρει την ελληνική περίπτωση. Για να καταλήξει, για τούτο λοιπόν όρμησα κι εγώ με γνώμη και παρακίνηση των ερημένων ελογήμων και ευγενών ανδρών, από όσων δύναμε, Θεού οδηγούντος, να μεταγλωτήσω και να πεζεύσω από τα βιβλία όπου είναι χρήσιμα και ωφέλιμα εις τον αρκενιστή και να αναπτεριάσει
δηλαδή να ξαναγεννηθεί, να αποκτήσει ξαναζωή, από την τόση απαιδευσία του ελληνών γένους. Άρα η μετάφραση, η μεταγλώτηση και το πεζό στην υπηρεσία της γνώσης. Είναι μέρος, όπως φαίνεται πάλι από αυτό την αφιέρωση, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Λέει, και δια τούτο μάλιστα ήθελησα να πείσω την αρχή από το βιβλιάριο τούτο του Πλουτάρχου, ο οποίο λέγεται περί παιδονεγωγής και εμείς το ονομάσαμε παιδαγωγό και τα λοιπά. Είναι ένα μέρος λοιπόν ενός προγράμματος το οποίο γνωρίζουμε καλύτερα μέσα από την γραμματική. Και αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός στον οποίο αξίζει να σταθούμε. Γραμματική της κοινής γλώσσας, την οποία θα προετοιμάσει, είναι η πρώτη γραμματική της κοινής που έχουμε. Δεν θα τυπωθεί στην εποχή της, πολύ αργότερα, στο 19ο αιώνα από το Λεγκράντ, αλλά σε αυτήν την γραμματική που συμβαδίζει με φαινόμενα γραμματικοποίησης σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στον κόσμο, μπορεί κανείς να πει, γιατί υπερβαίνει αυτή το φαινόμενο την Ευρώπη, είναι μια προσπάθεια πρώτη κωδικοποίησης της ελληνικής, της ομιλουμένης γλώσσας. Και καταγράφει, και είναι ενδιαφέρον αυτό, την πολυτυπία. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να δούμε το σελίδα 224, αλλά ας το αφήσουμε ίσως, όχι αυτό. Δεν πειράζει, αφήστε το. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Είχα την κακή σκέψη να μην το περάσω στο PowerPoint, αλλά να είναι στο PDF. Δεν πειράζει, το αφήνουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος, λοιπόν, ας πάμε σελίδα 210 που λέγαμε τότε, στο ίδιο μήκος κύματος προσοικείωσης της αρχαίας γνώσης μέσα από τη μετάφραση, είναι και η Ιλιάδα. Βλέπουμε εδώ κάτω τη μετάφραση στίχων της Ιλιάδας από ανώνυμο συντάκτη, την ίδια αυτή εποχή. Ένα άλλο δείγμα χρήσης της δημόδου σε συνάρτηση με την παιδεία είναι, σελίδα 220, η θεματογραφία. Η θεματογραφία τι ήταν? Ήταν η μετάφραση κειμένων από την κοινή γλώσσα στην αρχαία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο στόχος παραμένει πάντα σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα η αρχαία παιδεία. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία γράφεται για πρώτη φορά η δημόδης γλώσσα και καλλιεργείται. Ορίστε. Ωραία. Στα λεπτά που μένουν, θα πάμε λίγο στη σελίδα 428, να δούμε, συνεχίζοντας την έννοια της παιδείας αυτή την εποχή, να δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες συμβάσεις μαθητείας. Συμβάσεις μαθητείας που συνάπτονται στη γλώσσα της εποχής και αφορούν διάφορες όψεις του καθημερινού βίου. Συμβάσεις μαθητείας που έχουν να κάνουν με το πώς να γίνει κανείς πραγματευτής, έμπορος, ή να γίνει κτίστης, δεν χρειάζεται να το γυρίζετε, ή να γίνει μπαρμπέρης, ή να μάθει να ψέλνει, ή διδασκαλία σύμβασης ιταλικών και αριθμητικής. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο, ένας παπάς, ο Παπαγιώργης Μαλαθράς, παραδίδει το γιο του στο διδάσκαλο για να μάθει ιταλική γλώσσα και αριθμητική. Όχι μόνο αυτές οι συμβάσεις μαθητείας μας δείχνουν όψεις της καθημερινότητας, έτσι, της παιδείας εμπροκειμένου, αλλά συγχρόνως το κείμενό τους είναι γραμμένο στη γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι αυτή την εποχή. Έτσι, δείχνουν τη γλώσσα και την καθημερινή ομιλία, τις καθημερινές όψεις της ζωής τους. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό, αυτό που σας είπα και εξ αρχής, είναι τα έγγραφα. Τα έγγραφα είναι... γυρίζουμε στο PowerPoint, παρακαλώ. Συγχωρείτε για αυτή την... Πάμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Τα έγγραφα, λοιπόν, στο μεταξύ να πω ότι είναι μια έκπληξη για όποιον ψάχνει να βρει στοιχεία του προφορικού λόγου. Γιατί έχουν ένα πάρα πολύ αυστηρό φορμουλαϊκό τυπικό σαν κείμενα.
Έχουμε το λόγο του νοτάριου συνήθως. Το πιο ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ανάμεσα στο λόγο του νοτάριου έχουμε εγγεγραμμένο το λόγο του διαθέτη. Ακριβώς επειδή είναι κείμενα που έχουν σημασία νομική, δηλαδή ενδιαφέρει η ακρίβεια της πληροφορίας, μετά τα φορμουλαϊκά στοιχεία ή ανάμεσα στα φορμουλαϊκά στοιχεία ακούγεται ο λόγος του διαθέτη. Και έχουμε έτσι την ευκαιρία να εντοπίσουμε και μικροαφηγήσεις, που είναι και πάρα πολύ σύγχρονο σήμερα, καθώς αφηγείται, καθώς μάλλον απαριθμεί αυτά που διαθέτει ο διαθέτης, θυμάται κάτι και αρχίζει μια μικρή εγκυβωτισμένη αφήγηση. Ή έχει την προφορικότητα της εναλλαγής των υποκειμένων, της ασυνταξίας που δημιουργεί ο προφορικός λόγος. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, καθώς καταγράφει την BRIC, την Διαθήκη, λέει «Ακομή έλαβε και από την μπρίκα της το στρώμα της, το πάπλωμα, σε εντώνει ένα, τα μαξιλάρια κτλ. Ακομή υπήρε ένα κομμάτι πανί όπου το είχα πάπλωμα». Και πιο κάτω αρχίζει μια αφήγηση με χρόνους. Με χρόνους που εγώ τότε είχα ορίσει εκείνα τα σύνορα και εκείνος ήρθε και τα διεκδίκησε. Άρα τα κείμενα αυτά είναι ίσως από τις καλύτερες περιπτώσεις για να προσεγγίσει κανείς τον προφορικό λόγο, την ομιλουμένη που ψάχνουμε, και γιατί είναι χρονολογημένα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο νοτάριος είναι να καταγράψει τον τόπο, πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο για την ποικιλία της ομιλουμένης, και τον χρόνο στον οποίο γίνεται η πράξη. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να σταματήσουμε και αν κάτι υπάρχει να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα, κρατήστε σημειώσεις και ερωτήσεις για να ακολουθήσουν στο αμέσως μετά την κεντρική μας ομιλία και πριν το διάλειμμα. Για την κεντρική ομιλία, λοιπόν, καλώ τον Διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, Κώστα Κωστή. Ο κύριος Κώστας Κωστής σπούδασε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομική Ιστορία στην École des Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι, όπου το 1985 υποστήριξε και τη διδακτορική του διατριβή. Το 1990 το απονομήθηκε το βραβείο του Νίκου Βορώνου, για νέους ιστορικούς από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2004 είναι καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1999 έχει εργαστεί και ως σύμβουλος διοίκησης της ΑΛΦΑΜΠΑ. Από το 2006 στο 2000 την έδρα σπουδών νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας στην École des Etudes en Sciences Sociales και από το 2024 είναι Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Σήμερα η κεντρική του ομιλία έχει ως θέμα εκπαίδευση, εγγραμματοσύνη και μεταρρύθμιση κατά τον 18ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Προφανώς δεν θα ευχαριστήσω τον εαυτό μου, όπως κάνουν οι δύο προηγούμενοι, έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία ανάμειξη με την οργάνωση αυτή τη ημερίδα. Απλώς θα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Σταύρο Γρημάνη, την Έλλη Ευλάχου, τον Δημήτρη Αντωνάκο και την Κάκια Καπάνταη, που οργάνωσαν τα πάντα με πολύ προσοχή και πολύ ικανότητα. Όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο πεδίο. Έτυχε να ασχοληθώ κάποτε για λόγους τελείως διαφορετικούς με το θέμα της εκπαίδευσης και το πώς και της εγγραμματοσύνης. Και με βάση αυτή την ενασχόλησή μου θα μιλήσω συνέχεια. Η ελληνική ιστοριογραφία έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της εγγραμματοσύνης και της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στη βάση ενός σχήματος του οποίου τις απαρχές μπορούμε να τις βρούμε στον Αδαμάντιο Κοραή. Σας τις θυμίζω πολύ συνοπτικά. Στις απαρχές του 18ου αιώνα, οι Έλληνες ήταν ένας πολύ φτωχός λαός που υπέφερε κάτω από ένα τρομακτικό ζυγό. Λίγα σχολεία, λίγοι σπουδαστές εξασφάλιζαν την ατελή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι υπόλοιποι βρίσκονταν μέσα στη μεγαλύτερη άγνοια. Είναι όμως η εποχή που τα φώτα στην Ευρώπη παίρνουν διαφορετική κατεύθυνση, τις οποίες η εγκυκλοπαίδεια υπήρξε πρώτα το αποτέλεσμα και ακολούθως η αιτία. Μερικές αχτίδες από τα φώτα αυτά φτάνουν και στην Ελλάδα, η οποία τις βλέπει. Πριν όμως είναι φτωχή.
Όμως η ανάπτυξη του εμπορίου που παρατηρείται στα χρόνια αυτά, αλλά και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, αλλάζουν τα δεδομένα. Το πρώτο δημιουργεί τις υλικές συνθήκες για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, ο δεύτερος με την εγκατάλειψη των Ελλήνων από τους Ρώσους, αλλά και φαναρώνοντας ταυτοχρόνως ότι οι Οθωμανοί σαν τρωτοί, δημιουργεί μια αίσθηση αυτοπεποίθησης στους υπόδουλους, φανερώνοντας ότι η ολέθρια ελευθερία δεν ήταν ανέφικτος στόχος και ότι μπορούν και μόνοι τους να τον πετύχουν. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν σε μία αντίδραση. Μας λέει ο Κοραής, καταγόμαστε από τους Έλληνες, πρέπει να ξαναγίνουμε άξιοι για το όνομά τους ή αλλιώς να μην το φέρουμε καν. Το σχήμα αυτό είναι πολύ απλό και πάγιο από τις επαρχές του 19ου αιώνα. Είναι η ομιλία του 1803 στην εταιρεία των παρατηρητών του ανθρώπου. Μέχρι σήμερα η οικονομία διευκολύνει τη βελτίωση της εκπαίδευσης, η οποία έρχεται μέσω της Ευρώπης και καταλήγει στη δημιουργία των Ελλήνων. Τα δύο βασικά σχήματα τα οποία είχαμε από τον πόλεμο και μετά είναι το σχήμα του Κωνσταντίνου Δημαρά, που στηρίζεται στο διαφωτισμό. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα σχήμα πιο μαρξιστικό, του Νίκου Σβορώνη, το οποίο στηρίζεται, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην οικονομία. Πάντως, στο σχήμα του Κοραή, ο διαφωτισμός παίζει εδώ καταλυτικό ρόλο. Έτσι, και όπως είπα, το σχήμα αυτό μας καθορίζει μέχρι πολύ πρόσφατα. Μόνο ο Φίλιππος Ηλίου προσπάθησε να συζεύξει τις δύο αντιλήψεις ανάμεσα του Σβορώνου και του Δημαρά. Η προσέγγιση του Κοραή στις αλλαγές εκείνες που οδηγούν στην αναβίωση των Ελλήνων θεωρεί την Οθωμανική πραγματικότητα ως δεδομένη. Μια δεδομένη και στατική κατάσταση βαρβαρότητας και δεσποτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ρωμοί και μόνο οι Ρωμοί βρίσκουν τις δυνάμεις να αναγεννηθούν και να γίνουν Έλληνες. Επομένως, εδώ, σε αυτό το σχήμα, έχουμε τη λογική ότι η δυναμική της αλλαγής βρίσκεται αποκλειστικά στην πλευρά των κατακτημένων. Για την εποχή εκείνη, για έναν λόγιο του διαφωτισμού, αυτή είναι μια φυσιολογική τοποθέτηση. Ωστόσο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η προσέγγιση αυτή υιοθετείται από τους περισσότερους Έλληνες ιστορικούς, ακόμα και σήμερα, και με διάφορες παραλλαγές ίσως, αλλά επί της ουσίας περί αυτής πρόκειται. Κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερως περιοριστική και απλοϊκή. Στην πραγματικότητα, και όπως η διεθνής βιβλιογραφία που έχουμε και η οποία αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, μας υπαγορεύει, η δυναμική των μετασχηματισμών, σε αυτό δεν έχουμε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, προέρχεται από το ίδιο το Οθωμανικό κράτος, που επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους και μέσα σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό, ο οποίος γίνεται όλο και σκληρότερος, ιδίως μετά την είσοδο της Ρωσίας στο παιχνίδι. Επιδιώκει λοιπόν να εξασφαλίσει όλο και περισσότερους πόρους και στο πλαίσιο αυτό θέτει σε ενέργεια διοικητικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αναδιατάζοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων στην πολιτική διοίκηση της αυτοκρατορίας. Περιορίζομαι μόνο να υπενθυμίζω ότι η βάση των αλλαγών βρίσκεται στην εκμίσθωση φόρων και οφικίων, πρόσκαιρα στην αρχή, σε ισόβια βάση στη συνέχεια. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία. Αποφεύγω να μιλήσω περισσότερο. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Είναι όμως οι αλλαγές αυτές οι οποίες επέτρεψαν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης να μετατραπεί σε έναν θεμελιώδη μηχανισμό πολιτικής κυριαρχίας της αυτοκρατορίας. Έναν μηχανισμό ο οποίος διευρύνει την εξουσία του τόσο γεωγραφικά, όσο και στο φάσμα των αρμοδιοτήτων της. Σκεφτείτε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο καλείται και η Εκκλησία γενικότερα καλείται να ασκήσει δικαστικές ιδιότητες ακόμα και σε θέματα αστικού δικαίου. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε παλαιότερα. Παρεμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς με ρυθμιστικό ρόλο. Θα μπορούμε επίσης, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Παράλληλα, αυτή η επέκταση των πατριαρχικών μηχανισμών οδηγεί στην ενίσχυση, αλλά και υπαγορεύεται από αυτήν, την ομάδα εκείνη που είναι γνωστή με το όνομα Φαναριώτες. Οι Φαναριώτες είναι ενταγμένοι στους πολιτικούς οίκους της αυτοκρατορίας και με βάση τα νέα συστήματα διοίκησης, δηλαδή εξαγοράζοντας θέσεις, να αναλάβουν νέα αξιώματα, να εξαγοράσουν την ηγεμονία κόμμα των παραδυνοβίων περιοχών και να διεκδικήσουν τη μετατροπή τους σε αρχοντολόγητο Ρωμιών, τους οποίους μπορούν να εξουσιάζουν
και να μεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό μέσω των εκκλησιαστικών μηχανισμών, αλλά και απευθείας εξαιτίας της θέσης τους στην Οθωμανική διοίκηση. Ως επιταπλήρωτον, τα χρέη του Πατριαρχείου, τα χρέη πολλών επισκόπων, είναι χρέη που οφείλονται στους φαναριώτες. Και αυτοί είναι που παρεμβαίνουν και ρυθμίζουν και τις διαδοχές των πατριαρχών, σε πολλές περιπτώσεις και τις διαδοχές των Μητροπολιτών. Επιμένω δε επιμείνω σε αυτούς μετασχηματισμούς, τους οποίους, αν υπάρχουν απορίες, μπορούμε να τους συζητήσουμε συνέχεια. Εκείνο που νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσω και να περάσω αμέσως μετά στο ζήτημα της εκπαίδευσης και της εγγραμματοσύνης, είναι ότι οι νέες πραγματικότητες αποκινούν με την ενίσχυση των τοπικών ελίτ και τη μετακίνηση του κέντρου βάρους του εξωτερικού εμπορίου της αυτοκρατορίας. Προς τη Δύση, μέχρι τον 17ο αιώνα, το κέντρο βάρους του εξωτερικού εμπορίου της αυτοκρατορίας είναι προς την Ανατολή. Από το σημείο αυτό, από κάποια στιγμή στο 17ο αιώνα, η κίνηση περνάει προς τη Δύση. Έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αναγκών όλες αυτές οι αλλαγές. Η παραγωγή εκπαιδευμένων ατόμων που να μπορούν να στελεχώσουν όλες τις υπηρεσίες της Εκκλησίας, των φαναριωτών, των πουρχόντων, αλλά και των εμπόρων, καθίστονται αμέσως εμφανείς στον παρατηρητή. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι οι επαρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα μπορούσαν να αποδοθούν σε έναν αυτόν ξεχωριστό πατριάρχη, τον κύριο Λούκαρη, αλλά οι αλλαγές επιταχύνονται και αποκτούν ουσία προϊόντος του χρόνου για να λάβουν την μία ακόμα όθηση με το μεγάλο μετασχηματισμό στη διοίκηση της αυτοκρατορίας που παρατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι εδώ τελειώνει η ιστορία της εκπαίδευσης των Ρωμιών επί Οθωμανικής κυριαρχίας. Και επίσης ότι η εκπαιδευτική ανάπτυξη του 18ου αιώνα αποτελεί ένα εξαιρετικά ευρύ φαινόμενο για να ερμηνευτεί αποκλειστικά και μόνο στη βάση του νεοελληνικού διαφωτισμού, όπως συνήθως γίνεται. Η διεύρυνση του εκπαιδευτικού φαινομένου στη διάρκεια αυτού του αιώνα αποτελεί μια πραγματικότητα που, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα από τις απόπειρες μεταρρύθμισης της εκκλησιαστικής πραγματικότητας και παράλληλα με την ενίσχυση της πατριαρχικής εξουσίας. Επισημαίνω ότι το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά χριστιανικό. Όπως έχει δείξει μια σπουδαία Οθωμανολόγος, η Σουράγια Φαρόκη, το φαινόμενο της εκπαιδευτικής ανάπτυξης χαρακτηρίζει και τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς του 18ου αιώνα. Βέβαια, πρόκειται για μια εκπαίδευση τελείως διαφορετικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μεντρεσέ και υπό τον έλεγχο της θεολογικής και εκεί και νομικής ιεραρχίας της αυτοκρατορίας. Δυστυχώς, εξακολουθούμε, και αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία της ιστοριογραφίας μας, να μην μπορούμε να μελετήσουμε τους πληθυσμούς των Ρωμιών ως ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας. Αλλά θα άξιζε τον κόπο να λάβουμε υπόψη μας το ενδεχόμενο όλο αυτό το μεταρρυθμιστικό κίνημα που παρατηρούμε και στους Ορθόδοξους πληθυσμούς να μην αποτελεί παρά ένα στοιχείο ενός ευρύτερου κινήματος σε αυτοκρατορική κλίμακα. Οι ενδείξεις για κάτι τέτοιο δεν απουσιάζουν και στους μουσουλμάνους, όπως σας ήδη σας ανέφερα, αλλά και στους εβραϊκούς πληθυσμούς. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που πιστεύω ότι οι εντάσεις και αντιπαραθέσεις που παρατηρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης δύσκολα μπορεί να κατανοηθούν με μόνο εργαλείο από τη μία τη συντήρηση, όπως συνηθίζεται να λέμε, που εκπροσωπείται από την Εκκλησία, και από την άλλη τον νεοτερισμό, φορέας του οποίου είναι μια διαφοροποίητη μάζα διανοουμένων. Θέλουμε κάτι περισσότερο για να καταλάβουμε τις επιμέρουσες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Επί της ουσίας, οι αντιπαραθέσεις που παρατηρούμε εκφράζουν τη θέση στο εσωτερικό της Εκκλησίας και έναν αγώνα για τον έλεγχό της και έναν αγώνα για τη μεταρρύθμισή της. Θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε τόσο πολλά πράγματα. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο λέμε διαφωτισμός, στην ουσία είναι μια μεταρρύθμιση στον χώρο της Εκκλησίας, κατά το ίδιο τρόπο όπου έχουμε κάτι τέτοιο στην Καθολική Εκκλησία. Το μεταρρυθμιστικό φαινόμενο στην Καθολική Εκκλησία περνάει μέσα από το διαφωτισμό και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν θα πρέπει πάλι να βιαστούμε και να υποστηρίζουμε την άποψη ότι αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αυτή η αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της εκπαίδευσης, οδηγεί άμεσα στην εθνική αναγέννηση, όπως το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έχει θεωρηθεί ως εθνομάρτυρας,
με έναν τρόπο που δεν δικαιολογούν οι ομιλίες του, και δεν λέω ότι δεν ήταν μάρτυρας, γιατί εθνομάρτυρας έχω την επιφύλαξη, περιφέρεται στην Ήπειρο με εντολή του Πατριαρχείου για να καταπολεμήσει τους εξισλαμισμούς και υποστηρίζει την με κάθε τρόπο ίδρυση σχολείων. Λέγει λοιπόν σε μία από τις ομιλίες του, και αν δεν μάθετε οι πατέρες, δηλαδή αν δεν έχετε μάθει γράμματα οι πατέρες, να φροντίστε να σπουδάζουν τα παιδιά σας να μαθάνουν ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Την ίδια στιγμή που συγχαίρει τους πιστούς παρακολουθούν το κηρυγμά του, γιατί δεν είναι Έλληνες. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί τι σήμαιναν τα ελληνικά, τι σήμαινε η εκπαίδευση και ποιοι ήταν οι Έλληνες. Στην πραγματικότητα είναι οι εθνικοί, οι μη Ορθόδοξοι. Αλλά και οι φαναριώτες πάλι, που αποτελούν την πρωτοπορία στο μεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό φαινόμενο. Μην ξεχνάμε ότι η λογική του διαφωτισμού έχει τις ρίζες της, ανεξαρτήτως αν ήδη δεν το βλέπανε έτσι, στους φαναριώτες. Δεν θα πρέπει αυτομάτως να θεωρούνται και ως πρωτοπόροι στην ανάπτυξη του εθνικού κινήματος. Κωνσταντίνος Κούμας, μια σπουδαία μορφή, μια σπουδαιότατη κατά τη γνώμη μου μορφή του ελληνικού διαφωτισμού, ίσως η κορυφαία, γράφοντας στις απαρχές του 19ου αιώνα, επισημαίνει ότι οι φαναριώτες αυτοπροσδιορίζονται ως το περίβλεπτο γένος των Ρωμαίων και βλασφημία νίκουαν αν τους ονόμαζε τις Γρεκούς ή Έλληνες. Οπότε πώς θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε όλη αυτή την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που χαρακτηρίζει τον 18ο αιώνα, ποια είναι η πορεία ή η σύνδεση που τελικά θα καταλήξει τη δημιουργία ενός εθνικού κινήματος? Τα όρια του μεταρρυθμιστικού φαινομένου που αποκαλούμε νεοελληνικό διαφωτισμό φαίνονται κατά τη γνώμη μου πρώτα απ' όλα στη σχέση των λογίων με την επιστήμη. Όπως πολύ πιστικά έχει δείξει ο Πατινιώτης, για τους Ρωμίους λόγιους, η ανάπτυξη των επιστημών στη Δύση αποτελούσε πάνω απ' όλα θρίαμβο των προγραμματικών διακηρύξεων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και όχι ρήξη με τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και νομιμοποίησης ενός εναλλακτικού τρόπου μελέτης της φύσης. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι Έλληνες λόγοι δεν μπόρεσαν και πιθανότητα δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να αντιπαρατεθούν με τον παραδοσιακό φιλοσοφικό λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, τα όρια φαίνονται επίσης και στον χώρο της εκπαίδευσης. Η χρηστικότητά της σε κοινωνίες όπου επικρατούσε η προφορικότητα καθόριζε προφανώς και τα περιθώρια ανάπτυξής της. Στην πρώιμη εποχή, ο μοναδικός θεσμός, το ανέφερε η κυρία Τικτοπούλου, που χρειαζόταν την εκπαίδευση δεν ήταν άλλος από την Εκκλησία. Οι πηγές που διαθέτουμε, κυρίως δε αυτό το καταπληκτικό χρονικό του Παπασυνοδεινού του 17ου αιώνα, επιβεβαιώνουν αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά προσθέτουν και άλλη μία διάσταση του φαινομένου. Την έντονη ασυνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μεταξύ του κοινού και του ελληνικού σχολείου, το οποίο μας μίλησε η κυρία Ντάκου. Η εκπαίδευση στα κοινά γράμματα, η πιο επίσημα στο κοινό σχολείο των ιερών εκκλησιαστικών γραμμάτων, αφορά κατά κύριο λόγο εκείνους που έχουν προορισμό να ενδυθούν το ιερατικό σχήμα. Η στόχη της εγγραμματοσύνης τους είναι σαφής και η εκπλήρωσή τους αποβλέπει στην ικανότητα του ιερέα να ανταποκρίνεται στις βασικές υποχρεώσεις του απέναντι στο ποιμνιό του. Αντιθέτως, το ελληνικό σχολείο, τη σχολή των γραμματικών ή των εγκύκλων μαθημάτων και της θύραθεν φιλοσοφίας, απευθύνεται αρχικά πάντα σε ελάχιστους που στόχο έχουν να καταλάβουν ανώτερες θέσεις στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Τα δεδομένα, όπως είδαμε, και όπως μάλιστα νομίζω ότι είναι επαρκώς γνωστό, αλλάζουν κατά τον 18ο αιώνα. Στη διάρκεια αυτής της εγκατονταετηρίδας, εάν από τη μία πλευρά εφίσταται η δυναμική για την ανάπτυξη των κοινών σχολείων, αντίστοιχη δυναμική από την άλλη παρατηρείται και για τα ελληνικά σχολεία. Το Πατριαρχείο και η Εκκλησία γενικότερα, καθώς διευρύνεται γεωγραφικά αλλά και άποψη δραστηριοτήτων, χρειάζεται όλο και περισσότερους εγγράμματους για να στηρίξει τόσο τις γραφειοκρατικές όσο και τις πνευματικές τους δραστηριότητες. Αντίστοιχες ανάγκες παρήγαγε και η φαναριώτικη γραφειοκρατία για τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών που περιβάλλουν τις δραστηριότητές της στις παροδυνάβιες ηγεμονίες, την Κωνσταντινούπολη ή αλλού. Παράλληλα, και η υψηλή κουλτούρα των ανώτων κοινωνικών στρωμάτων και κυρίως των φαναριωτών
διαμορφώνει ένα πρότυπο εκπαίδευσης, το οποίο ασφαλώς δεν στηρίζεται από τα κοινά γράμματα, αλλά στα ελληνικά. Αλλά και που ακούσια, και εδώ το υπογραμμίζω, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, συναρτά την ορθόδοξη πραγματικότητα με την ελληνική παιδεία. Παρά το εθνοτικά ανομοιογενές της ομάδας αυτής, δηλαδή των φαναριωτών, η συγκρότησή της γύρω από το Πατριαρχείο καθιστά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας βασικό εργαλείο κοινωνικής προαγωγής και επιτυχίας και διευρύνει την ακτίνα επιρροής της και στις παραδουνάβιες περιοχές. Η συγκρότηση του φαναριώτικου κυκλώματος, έστω και συμβολικά, με την ιδέα της προόδου, μέσω της παιδείας και της φιλομάθειας ως αυταξίας, πολύ σημαντικά στοιχεία, αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς αναπτύσσεται η εκπαίδευση και η γραμματοσύνη το 18ο αιώνα, έχει ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να αποτελεί ένα σύμφυτο με την ύπαρξη της ομάδας αυτής στοιχείο. Ωστόσο, πέρα από την ποσοτική ανάπτυξη των κοινών και των ελληνικών σχολείων, η μεγάλη καινοτομία της εποχής, όπως εφιώς έχει δείξει ο Νίκος Ιγάλας, βρίσκεται στη σύνδεση μεταξύ τους. Σύνδεση που προσέφερε τη δυνατότητα ταύτισης της ρωμαϊκής πραγματικότητας με την ελληνική γενεολογία. Είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση η οποία διαμόρφωσε τις συνθήκες αντιπαράθεσης μεταξύ των μεταρρυθμιστών και των αντιπάλων τους και ασφαλώς δημιούργησε τις εκπαιδευτικές βάσεις για τη συγκρότηση ενός εθνικού κινήματος. Η χρήση της καθομιλουμένης γλώσσας στην εκπαίδευση, η ιστορικότητα που προσέφερε η ελληνική παιδεία στα ρωμαϊκά, οι παιδαγωγικές μέθοδοι τέλος, αποκτούν μέσα από τη σύζευση αυτή πολιτικό χαρακτήρα και αναιρούν τα μέχρι τότε εκπαιδευτικά δεδομένα. Η ανατροπή είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, όπως η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται, οδηγεί προοδευτικά και κυρίως μέσα από τις επιρροές που δέχεται από τη Δυτική Ευρώπη στη διαμόρφωση μιας άλλης αντίληψης για το ποιόν των Ρωμιών. Οι Έλληνες κάνουν την εμφάνισή τους στη σκέψη και τον λόγο των Δυτικοευρωπαίων πρώτα, και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά βιβλιογραφικά, γεγονός που σταδιακά θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς Ρωμιούς να απεμπλακούν από το οικουμενικό σχήμα και να στραφούν σε μια εθνική αντίληψη του προμένου τους. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες στο σημείο αυτό. Το κουβεντιάζουμε, αν θέλετε, μετά. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλες οι αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής κοινότητας των Ορθοδόξων, των Ρωμιών, είναι αντιπαραθέσεις ως προς το περιεχόμενο της διοίκησής της. Σε τελική ανάλυση, ως προς το περιεχόμενο της Οθωμανικής πρακτικής. Ο Κοραής, δεν είναι ανάγκη να το υπενθυμίσω, το ξέρετε όλοι, δεν πίστευε στην αναγκαιότητα μιας επανάστασης, μιας εξέγερσης, γιατί θεωρούσε πως οι Έλληνες δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος λόγιος εποχής, ο Μιχαήλ Περδικάρης, ο οποίος έγραφε σε μια αρχαΐζουσα εξωφρενικά δύσκολη για να την διαβάσει κανείς, ναι, μεν εκτιμούσε ιδιαίτερος τον Κοραή και του στέλνε τα κείμενά του για να του πει τη γνώμη του, αλλά υποστήριζε ότι και αυτός, ότι δεν είναι έτοιμοι οι Έλληνες για να επαναστατήσουν αν δεν μάθουν γράμματα. Μέμφεται δε την Εκκλησία, η οποία δεν υποστηρίζει περισσότερο, δεν οθεί περισσότερο την ανάπτυξη των γραμμάτων με τη δημιουργία περισσότερων σχολείων. Η μοναδική εξαίρεση σε όλο αυτό το κίνημα είναι ο Ρήγας και ο λεγόμενος βαλκανικός ριζοσπαστισμός, αλλά εδώ οι πολιτικές αντιλήψεις, όπως διατυπώνουν, είναι τελείως διαφορετικές, δεν έχουν να κάνουν με εθνικό κίνημα, είναι ένας οικουμενισμός που μάλλον, κατά τη γνώμη μου, προέρχεται από τη φαναριωτική παράδοση. Για να τελειώσω, λοιπόν, έχει υποστηριχθεί ότι οι αντιδράσεις του Πατριαρχείου στο μεταρρυθμιστικό πνεύμα, όπως εκδηλώνονται στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, είναι προϊόν μιας αίσθησης αδυναμίας εκ μέρους του. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η επίσημη Εκκλησία αντιδρά ακριβώς επειδή είναι πιο ισχυρή από ποτέ άλλοτε και είναι σε θέση να επιβάλλει τους όρους της. Οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο η πολιτική εξουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενισχύεται, θεσμοποιείται, προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις προδιαγραφές της επίσημης Εκκλησίας. Έτσι, ενώ αρχικά, στο κάτω-κάτω, σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε άλλος μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να στηρίξει για να καθοδηγήσει τη σχολική εκπαίδευση. Έτσι, ενώ αρχικά ο έλεγχος της Εκκλησίας, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα είναι ανύπαρκτος, με πρωτοβουλία ενός μοναχού, κάθε άλλο παρά ασήμαντο, ο Νικόδημος Αγιορείτης είναι κάτι περισσότερο από
διάσημος, υιοθετήθηκε στις απαρχές του 19ου αιώνα ο έλεγχος των θρησκευτικών βιβλίων. Ο λόγος είναι ότι οι εντάσεις αυξάνονται, οπότε ήταν υποχρεωτικό να υπάρξει ένας έλεγχος του περιεχομένου των διδακτικών προγραμμάτων, αλλά και των βιβλίων που διδάσκονταν. Διότι συμπτωματικά στην Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για τον έλεγχο των βιβλίων που εκδίδονταν από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, επικεφαλής ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και συμμετέχουν ο Μεγάλος Γερμηναίας, δύο γέροντες Μητροπολίτες και δύο φαναριώτες αξιωματούχοι. Για να συνοψίσω, στην πολιτική του εκδοχή το μεταρρυθμιστικό πνεύμα παραμένει συντηρητικό, παρά τα όσα κατά καιρούς προσπαθούμε να προβάλλουμε σε μια λογική προοδευτικού και συντηρητικού. Η Εκκλησία δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση, ούτε και το Οθωμανικό καθεστώς. Αντίθετα, το παράδειγμα της Ρωσίας έκανε ένα λόγιο, όπως ο Ιώσιπος Μισιόδαξ, να ελπίζει ότι οι Οθωμανοί μπορούσαν να εξημερωθούν και να μετατραπούν σε έναν παράγοντα μετασχηματισμού της αυτοκρατορίας. Μέσα σε αυτό, οι Ορθόδοξοι θα μπορούσαν να υποφεληθούν. Επιπλέον, από το μεταρρυθμιστικό κίνημα απουσιάζει το στοιχείο εκείνο που συγκροτούσε μια βασική συστατική ιδιότητα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού ή τουλάχιστον ενός μεγάλου μέρους του. Η απομάγευση του κόσμου ή, με άλλα λόγια, η εγκατάλειψη του ρόλου της θρησκείας ως συνεκτικού δυσμού της ανθρώπινης σκέψης και πράξης. Αυτό που απομένει είναι ένα κίνημα για τον πολλαπλασιασμό της εκπαίδευσης που έχει ως αποτέλεσμα και από την επίδραση της Δύσης να αναδείξει μέσα από τους Ρωμιούς τον Έλληνα. Αλλά και πάλι, από το σημείο αυτό μέχρι να οδηγηθούμε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είναι το σημείο να το κουβεντιάσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Λίγο χρόνο για ερωτήσεις, συζητήσεις, παρατηρήσεις, αν θέλετε, από το ακροατήριο στους ομιλητές που προηγήθηκαν. Ναι. Συγχαρητήρια στον κύριο Κωστή και στην κυρία Τικτοπούλου. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τικτοπούλου σε σχέση με την προφορικότητα αυτού του λόγου. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου το τετράτομο, αν δεν κάνω λάθος, έργο που αναφέρεται από την συλλογή Χότζη της Γιαναδίου Βιβλιοθήκης στο αρχείο του Αλή Πασά, όπου οι καταγραφές που έχουν να κάνουν και με οικονομικές σχέσεις που συνάπτονται τότε και με άλλα δεδομένα, έχουν έναν ιδιόρυθμο λόγο, ο οποίος δεν είναι ο επίσημος λόγος του νοτάριου, ούτε καν, αλλά πέρα από τα στοιχεία της προφορικότητας, έχει και μία τραχύτητα. Δεν γίνεται εύκολα κατανοητός. Και ένα λεξιλόγιο που η ομάδα, η συγγραφική που κατέληξε, ας πούμε, να δημοσιεύσει όλο αυτό, χρειάστηκε πολύ χώρο για να καταγράψει τοπονύμια, λεξιλόγια κτλ. Πού εντάσσετε εσείς αυτό το πλαίσιο λόγου, στα προφορικά κείμενα που μου περιγράψατε, έχουν κάποιο λόγο? Και θέλω κάτι να ρωτήσω και τον κύριο Κωστή, δεν ξέρω αν πρέπει να τα δώσω και τα δύο. Ναι, ναι, νομίζω. Ωραία. Κύριε Κωστή, συγχαρητήρια, κατασκευάσατε ένα ερμηνευτικό σχήμα. Μας ξεπεράσατε ως προς τα δεδομένα και μας δώσατε αυτό το νέο εταιρικό που έθεσα ευθύς εξ αρχής. Μιλήσατε για όλους τους παράγοντες, οι οποίοι ναι, μεν, ας πούμε, δείχνουν μια εκπαιδευτική προαγωγή και εξέλιξη, αλλά τελικά δεν οδηγούν στην Επανάσταση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και για έναν απλούστατο λόγο. Ότι ποτέ τα προγράμματα σπουδών αυτών των σχολείων, τα οποία περιγράψαμε, δεν οδηγούν σε μια ιστορική θεώρηση, η απόλυξη της οποίας είναι ότι πρέπει να χειραφετηθούμε. Ο διαφωτισμός νοείται μόνο στο επίπεδο των φώτων. Είναι μια ιδιόρυθμη διάσταση που αποδίδουν στο διαφωτισμό τόσο οι φαναριώτες, οι οποίοι δικούν με αναγωγή στο βυζαντινά πρότυπα, αλλά μια αυτοκρατορία που υπηρετούν τα συμφέροντα των Οθωμανών. Αλλά πέρα από αυτό, δεν διαφαίνεται πουθενά η επίδραση της Δύσης πέρα από τα καθαρά εκπαιδευτικά ζητήματα. Την εισαγωγή των μαθηματικών, της φυσικής, των επιστημών, των γλωσσών. Πού αποδίδετε ακριβώς εσείς αυτό το κενό? Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να χειραφετηθεί η κατάσταση, να οδηγήσει σε αυτή τη χειραφέτηση, αφού η παιδεία
δεν συντείνει προς τα εκεί. Αυτό. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο 18ο αιώνα, όπως είπατε. Ακόμα εξακολουθεί να μην υπάρχει τυποποίηση της γλώσσας. Είναι, δεν το έχω δει όλο το έργο, αλλά είναι η γλώσσα που μιλιέται στην περιοχή εκείνη. Γι' αυτό και οι δυσκολίες είναι... Έχουμε τοπικά, έχουμε πάρα πολλά τοπικά. Και μολονότι φαίνεται πως στο 16ο αιώνα υπάρχει μια τάση δημιουργίας μιας κοινής. Αυτό στη συνέχεια δεν συμβαίνει πάντα σε όλους τους τόπους. Υπάρχουν επιμέρους τοπικά στοιχεία, ιδίως σε περιοχές απομονωμένες όπως είναι η Ήπειρος. Ναι. Αλλά σίγουρα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γλωσσικά τεκμήρια που είναι μεταγενέστερα από αυτή την πρώτη διαμόρφωση και πρώτη γραπτότητα της ομιλουμένης. Αλλά σίγουρα είναι στο ίδιο πνεύμα. Είναι χρηστικά κείμενα. Είναι κείμενα που αποτυπώνουν το αρχείο του Αλή Πασά. Οι ιερείς συμμετέχουν. Μεγάλοι ιερείς δεν συμμετέχουν. Μετά των υστέρων προσπάθησαν, έγινε προσπάθεια ο Γρηγόριος ο Πέμπτος να ενταχθεί ως εθνομάρτυρας σε αυτή την επαναστατική διαδικασία. Δεν ισχύει, δεν έχουμε κανένα τεκμήριο για κάτι τέτοιο. Τι θέλω να πω, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις στις επαναστάσεις, πολέμους ανεξαρτησίας, εξηγήσεις, δεν ηγούνται αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία, αυτοί οι οποίοι έχουν τα ωφέλη του κοινωνικού καθεστώτος. Ποιοι ηγούνται, ο όρος στην διεθνή βιβλιογραφία είναι οι περιθωριακές ελίτ. Είναι ελίτ οι οποίες όμως δεν μπαίνουν στο παιχνίδι της εξουσίας, το έχουν χάσει ή θέλουν κάτι παραπάνω. Αλλά είναι έξω από αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι η τυπική, είναι περίπτωση. Λοιπόν, έχετε μια μεγάλη ομάδα δεν είναι, έτσι. Είναι πολύ ελιτίστικο το κινηματογραφική φιλική εταιρεία. Δεν είναι κάτι το μαζικό. Λοιπόν, έχετε τη φιλική εταιρεία η οποία κινητοποιεί ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της πρώτης γραμμής κοινωνικά, αλλά είναι της δεύτερης ή της τρίτης. Πολλοί από αυτούς σταθεροποιούνται από την φιλική εταιρεία όταν περνάνε από την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί κάποια στιγμή έχει την έδρα της, αλλά μετά κινούνται γιατί είναι έμποροι ή ναυτικοί, αλλά δεν έχεις τις μεγάλες, τις σημαντικές κοινωνικές ομάδες που θα περίμενες να έχεις. Ακόμα και στην περίπτωση των Μπλουχόντων, κυρίως των Μπλουχόντων και των καπεταναίων της στερεάς Ελλάδας, αυτοί συμμετέχουν στην... μπαίνουν στη φιλική εταιρεία, οι μεν πλούχοντες, όταν Πασάς στο Μοριά γίνεται ο Βελής, ο γιος του Αλή Πασά, και θέλει να τους ξεμπερδέψει για να βάλει Αλβανούς, να βάλει δικούς του ανθρώπους. Θέλει να τους βγάλει από τη μέση. Εκεί επιδεινούν και μάλιστα πολεμάνε τον Βελής, θέλουν, δηλαδή με θύματα κανονικά, γίνεται πόλεμος κανονικός μεταξύ τους. Και κερδίζουν το παιχνίδι, ο Βελής φεύγει με τους ίδιους. Όσον αφορά τους καπεταναίους της Ρουμελής, έχει κάτι το ανάλογο.
Ο αντίπαλος θέλει να τους βγάλει από τη μέση, και να φέρει τους Αλβανούς, που είναι η δική του και άμεση εμπιστοσύνη. Είναι κάτω από την πίεση αυτή που προσχωρούν πολύ στη φιλική εταιρεία. Τα καπάκια είναι τα γενέστερα. Εκεί είναι μια συνεργασία κρονική. Δηλαδή, κοιτάνε ποιο είναι το συμφέρον τους και ανάλογα με το συμφέρον τους συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν. Δεν ελπίζει σε κάτι καλύτερο συμμετέχοντας ή είσαι απελπισμένος σε πολλές περιπτώσεις. Μπαίνει στη φιλική εταιρεία. Αυτό δεν ξέρω. Αυτή είναι η λογική μου.